Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Στρασβούργο, την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ο Κώστας Αργυρός και έχω τη χαρά σήμερα εδώ μαζί μου να έχω τον Ευρωβουλευτή Γιώργο Χατζημαρκάκη, Ευρωβουλευτή των Γερμανών Ελεύθερων Δημοκρατών. Όχι για πολύ όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι θα μας πει και ο ίδιος στη συνέχεια. Κύριε Χατζημαρκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Που θα έχουμε αυτή την κουβέντα σήμερα εδώ. Έχω και το βιβλίο σας εδώ κρατάω, Παράγων Ελλάς, θα μας πείτε και γι' αυτό. Είναι ένας χειμώνας που προβλέπεται θερμός και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ακόμα δεν έχουμε κυβέρνηση στη Γερμανία. Και ίσως να ξεκινάγαμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, να μας πείτε εσείς. Πολύ το συζητήσαμε στην Ελλάδα, ότι περιμέναμε κάποια πράγματα να γίνουν μετά τις γερμανικές εκλογές. Δεν έχει γίνει τίποτα ιδιαίτερο και όλα δείχνουν ότι δεν θα έχουμε και καμιά σοβαρή, καμιά μεγάλη μεταστροφή της γερμανικής πολιτικής μετά και το σχηματισμό κυβέρνησης γύρω στα Χριστούγεννα. Γύρω στα Χριστούγεννα πρέπει να είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Αργούμε, καθυστερούμε λόγω του SPD. Το SPD, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, έθεσε ως προϋπόθεση να ρωτήσει και την κομματική βάση εάν είναι ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Στη Γερμανία συνήθως, εάν φτιάχνεται ένας συνασπισμός μιας κυβέρνησης, γίνονται διαπραγματεύσεις ένα μήνα έως και δύο μήνες. Στο τέλος της διαπραγμάτευσης θα υπάρξει μια σύμβαση, ένα σύμφωνο ένα σύμφωνο γάμου, ίσως 150-200 σελίδες, και πρόκειται για τρία κόμματα βασικά. Δεν είναι μόνο το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, οι χριστιανοδημοκράτες, είναι και οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαβαρίας, του κυρίου Ζέχοφερ, και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο βασικά έμαθε από την κακή εμπειρία του πρώτου μεγάλου συνασπισμού στο πρώτο μέρος της δεκαετίας του 2000, όταν ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μούντε Φέριν, μετά από μια θητεία, ένα συνασπισμό 4 ετών, έχασε σημαντικά ποσοστά στις εκλογές που ακολούθησαν. Ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα μεταπολεμικά για τους σοσιαλδημοκράτες και γι' αυτό δεν θέλανε ξαναμπούν σε τέτοιο σχηματισμό κυβέρνησης με την κυρία Μέρκελ, γιατί αυτή τρώει τους εταίρους της. Όπως συνέβη και με τους ελεύθερους δημοκράτες, έτσι, τους φιλελεύθερους, το κόμμα σας. Το παλιό μου κόμμα, το κόμμα στο οποίο πολιτεύτηκα, για πρώτη φορά μεταπολεμικά, γενικά στην γερμανική ιστορία, βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου, εκτός του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, αποτέλεσμα της πολιτικής της κυρίας Μέρκελ. Έχει όμως αυτό να κάνει, πιστεύετε, και με το γεγονός ότι βλέπουμε λόγω της κρίσης γενικότερα στην Ευρώπη να δυναμώνουν τα δύο άκρα και αυτό που λέμε ο κεντρός, ο μεσαίος χώρος να πιέζεται πολύ, να στριμώχνεται, να λιγοστεύει, γιατί το ζούμε και στην Ελλάδα, έτσι. Βλέπουμε στην Ελλάδα να δυναμώνει πολύ η ακροδεξιά, για παράδειγμα. Και βλέπουμε το Πασόκ να εξαφανίζεται ουσιαστικά από το χάρτη σταδιακά. Σας συνέβη αυτό. Το S5 δεν είναι και στην καλύτερη του εποχή. Μήπως τελικά είναι ένα φαινόμενο των καιρών αυτό? Στη Γερμανία δεν φουντώνουν τα άκρα. Υπήρχε η δυνατότητα για το κόμμα των εναλλακτικών, ένα καινούριο ανθεληνικό, αντιευρωπαϊκό κόμμα, να ενταχθεί στη Βουλή, πήρε τα 4,8%, οριακά δεν μπήκε. Άρα δεν μπήκε όμως. Και έτσι δεν υπάρχουν ακραία κόμματα, έστω και η αριστερά, το κόμμα Die Linke, που είναι το αριστερό κόμμα, παλιά ήταν το πρώην κομμουνιστικό της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα πλέον είναι ένα αριστερό κόμμα, το οποίο θέλει να μπει και σε συνασπισμό κυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες. Και μάλιστα οι σοσιαλδημοκράτες, νομίζω, για πρώτη φορά πια δεν αποκλείουν απριόρι τη συνεργασία μαζί του. Ακριβώς. Αυτό έγινε μέσα στις διαπραγματεύσεις με την κυρία Μέρκελ. Είναι ένα μήνυμα και αυτό προς την κυρία Μέρκελ. Είναι προβολή. Είναι και προβολή της κυρίας Μέρκελ. Ενοχλήθηκε το κόμμα των χριστιανοδημοκρατών από αυτό. Λένε, εμείς εδώ καθόμαστε κάνουμε το σύμφωνο γάμου και εσείς μιλάτε και με άλλες. Ξενοκοιτάζετε, φλερτάρετε και αλλού. Αυτό όμως είναι μια ένδειξη του κόμματος των σοσιαλδημοκρατών ότι δεν θέλουν να είναι ο μικρός εταίρος της κυρίας Μέρκελ. Θέλουν να έχουν έναν δικό τους δυναμικό ρόλο. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει τώρα να περιμένουμε, να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση
και μετά θα δούμε τις αλλαγές, τις μεγάλες αλλαγές και για την ευρωπαϊκή πολιτική της καινούριας κυβέρνησης πρόκειται αυτό και βέβαια αφορά και την Ελλάδα. Περιμένετε δηλαδή εσείς να δείτε κάποιες αλλαγές, αν καταλαβαίνω σωστά. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο σήμα το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι στις διαπραγματεύσεις έχει λάβει μέρος και ο κύριος Σούλτς. Ο κύριος Σούλτς είναι ο πρόεδρος εδώ της Βουλής. Πρόεδρο Κοινοβουλίου. Ο οποίος βασικά στη θητεία του θα πρέπει να είναι λίγο ουδέτερος. Mm-hmm. Στην Ευρωβουλή το είναι ουδέτερος. Όμως μας έχει δείξει στις επισκέψεις στην Ελλάδα ότι που είναι πολύ συχνές το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, είναι συχνά στην Ελλάδα, υπερασπίζεται πάρα πολύ το τέλος της λιτότητας και μόνο. Τουλάχιστον θέλουν οι σοσιαλδημοκράτες και αυτός το εκπροσωπεί και το λέει ξεκάθαρα στην Ελλάδα και στο Βερολίνο ότι συνδέεται η πολιτική λιτότητας από μια πολιτική ανάπτυξης. Και ο κύριος Σούλτς κάθεται ως άνθρωπος που διαπραγματεύεται μαζί με όλους τους άλλους σε αυτό το μεγάλο τραπέζι των 77 ανθρώπων, πολιτικών, οι οποίοι κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Μια άλλη ένδειξη είναι ότι ο κύριος Γκάμπριελ, ο πρόεδρος του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών, μάλλον δεν θέλει να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό υπουργείο. Το οποίο θα μείνει στον κύριο Σόιμπλε. Από ό,τι φαίνεται θα μείνει στα χέρια του κύριου Σόιμπλε. Πάντως δεν είναι και ο νεότερος ο κύριος Σόιμπλε και έχει και τα γνωστά προβλήματα υγείας. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Και με δεδομένο ότι μπορεί να έχουμε και μια συνέχιση της κρίσης, έτσι. Ο κόσμος όμως τον εμπιστεύεται. Η κυρία Μέρκελ μάλλον δεν θέλει να δείξει στο γερμανικό κοινό ένα άλλο πρόσωπο. Ότι αλλάζει κάτι. Όμως υπάρχει μια σοβαρή σκέψη να αφαιρεθεί η ευθύνη για τα ευρωπαϊκά θέματα από το Υπουργείο Οικονομικών και να πάει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι θα γυρίσει στον παλιό τόπο. Εκεί ήταν παλιά. Όταν δεν ήταν τόσο σημαντικό προφανώς. Παλιά το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν τόσο φουντωμένο και τόσο σημαντικό για τα ευρωπαϊκά. Τώρα είναι. Αυτό μπορεί να αλλάξει και ο κύριος Γκάμπριελ μπορούσε να αναλάβει ως πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών αυτό το Υπουργείο Οικονομίας συν την ευθύνη για τα ευρωπαϊκά θέματα, η οποία τώρα έχει πάει και στο Υπουργείο του Σόιμπλε, αλλά και στην καγκελαρία της Μέρκελ. Αν γυρίσει αυτό στο Υπουργείο Οικονομίας και ο Γκάμπριελ τα χειρίζεται αυτά, μαζί με έναν Υπουργό Εξωτερικών, Στάινμαϊερ, ο οποίος και αυτός φιλέλληνας, ο οποίος και αυτός ευρωπαϊστής, θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τη δραματική κατάσταση της Ελλάδας. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να συνεχίσει την πολιτική λιτότητα όπως τη ξέρουμε. Ωραία, μιας και λείπατε Ελλάδα, να σας ρωτήσω, αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα, αυτές τις μέρες, θα το παρουσιάζετε φαντάζομαι, σε ολόκληρη την Ελλάδα, «Παράγον Ελλάς, οι ελληνικές αξίες για μια νέα Ευρώπη». Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί. Πείτε μου δυο λόγια, τι είναι ακριβώς, είναι ένα μανιφέστο δικό σας για το γεγονός ότι θέλετε να πολιτευτείτε πια και στην Ελλάδα? Βεβαίως βοηθάει και για να εξηγήσω πιο καλά τις θέσεις μου για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω και το εκφράζω σε αυτό το βιβλίο ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που βρίσκεται σε οικονομική, κοινωνική αλλά ηθική κρίση. Η Ευρώπη βρίσκεται σε βαθιά ηθική κρίση και στο βιβλίο αναλύω ότι η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα, η κλασική Ελλάδα ήταν η έμπνευση της Ευρώπης, η βάση του πνεύματος της Ευρώπης. Όμως η Ελλάδα έπαψε να εμπνέει, δυστυχώς. Και στο βιβλίο λέω ο ρόλος μας όμως είναι να είμαστε μπροστάριδες. Και γι' αυτό αναλύως παίρνοντας πέντε κλασικές αρχαίες αξίες τις ανακυκλώνω και προσπαθώ να αναδείξω ότι η ανακύκλωση κάποιων αρχαίων αξιών όπως της αυτονομίας, της ευδαιμονίας, της σοφροσύνης, πανμετρονάριστον. Αυτό αρέσει στους Γερμανούς μάλλον, έτσι. Όλα αυτά αρέσουν στους Γερμανούς, αλλά θα πρέπει να αρέσει σε όλους τους Ευρωπαίους, γιατί έχουμε χάσει το μέτρο. Όταν μιλάμε για σοφροσύνη σήμερα, πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές αρχές για έναν πολιτικό, ο οποίος θέλει
να αποφύγει τα άκρα. Όχι μόνο τα πολιτικά άκρα δεξιά-αριστερά, αλλά και τα άκρα της σκέψης, τα άκρα της επιρροής των τραπεζών, τα άκρα της μεγάλης σημασίας του χρήματος. Επίσης, το βιβλίο μιλάει για την συμμετοχική δημοκρατία. Βαρέθηκε ο κόσμος πια να βλέπει αποφάσεις της Ευρώπης, οι οποίες δεν νομιμοποιούνται πλέον από το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα. Αν σκεφτούμε πώς ήταν η κατάσταση το 2009 στην Ελλάδα, τι ψήφισαν τότε οι Έλληνες, τι έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο και πώς είναι σήμερα ο πολιτικός χάρτης, βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Πόσο αντιπροσωπευτική και πόσο συμμετοχική μπορεί να είναι αυτή η διαδικασία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν βλέπουμε πια ότι όχι σε 5 χρόνια, μέσα σε 5 εβδομάδες, 5 μήνες μπορεί να αλλάξουν τα πάντα στην Ευρώπη. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, έχετε δίκιο. Και πιστεύω ότι ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, δεν βλέπει πλέον ότι η φωνή του, η σκέψη του κάπως εκπροσωπείται σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Έχασε την πίστη του στο θεσμό αυτό το σημαντικό, και γι' αυτό νομίζω οι επόμενες ευρωεκλογές θα είναι η ευκαιρία για τους πολίτες να ξανανεύουν σε μια πλατφόρμα η οποία προσπαθεί να τους δώσει μια φωνή. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Φοβάμαι ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα άκρα θα φουντώσουν και θα στείλουν τους εκπροσώπους τους. Και στην Ελλάδα πολλοί αυτό φοβούνται, έτσι. Ναι, και στην Ελλάδα ίσως υπάρχει αυτός ο φόβος. Στην Ελλάδα βεβαίως μιλάμε για κάποια κόμματα της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κλείσουμε την πόρτα στα άκρα σε εδώ. Κανένα. Εγώ προτιμάω να έχουμε έναν ακραίο πολιτικό εδώ μέσα για να συζητάει. Δεν θα αλλάξει όμως πολύ και οι συνθήκες λειτουργίας και η κουλτούρα, αν θέλετε, και η ατμόσφαιρα. Αν εδώ μέσα έχουμε, ξέρω εγώ, 1/4, λέω τώρα μια υπερβολή, ή 1/3 ακροδεξιούς βουλευτές, πώς θα είναι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο? Εγώ προτιμάω να αλλάξουμε εμείς ως θεσμός την κουλτούρα αυτών των βουλευτών, που θα είναι πλέον βουλευτές και όχι ακραίοι κράχτες μιας πολιτικής, ίσως και λανθασμένης ιδέας. Γι' αυτό όμως πιστεύω θα χρειαστεί μια συμμετοχή των πολιτών της Ελλάδας, οι οποίοι δεν θέλουν τα άκρα. Θέλουν την δυνατή φωνή του πολίτη, της Ελληνίδας πολίτη, του Έλληνα πολίτη, ο οποίος αισθάνεται και Ευρωπαίος. Mm-hmm. Γιατί αυτό μας λείπει. Εάν θα στέλναμε μόνο αυτούς στην Ευρωβουλή οι οποίοι θέλουν την διάλυση της Ευρώπης, της Ευρώπης, αυτό δεν συμφέρει καθόλου την Ελλάδα. Φοβάμαι πάντως πως αυτοί θα πάνε πιο μαζικά να ψηφίσουν. Αυτοί που θα είναι κατά και θα θέλουν να εκφράσουν τη δυσφορία τους κατά της Ευρώπης. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Το μήνυμά τους είναι πιο εύκολο για να το καταλάβει κανείς, όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Ναι, μεν τα πράγματα στην Ευρώπη δεν πάνε καλά. Δυστυχώς έχουμε μια γερμανική Ευρώπη, και είμαι σίγουρος ότι εάν το 1981, όταν εντάχθηκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχε την επιλογή να ξανακάνει αυτή την απόφαση και να πει ναι, θέλουμε μια γερμανική Ευρώπη, δεν θα το έκανε. Κανένας δεν θα το έκανε. Mm-hmm. Έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Το σύστημα Μπαρόζο βασικά είναι ένα σύστημα το οποίο λίγο πολύ κάνει αυτά που λέει η Γερμανία. Τώρα μόνο στο τέλος λίγο πήγε να βγάλει γλώσσα ο Μπαρόζο, επειδή προφανώς συμβολικά είναι μετρημένα τα ψωμιά του. Έτσι. Συμβολικά τελειώνει η θητεία του, ξέρει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, το κατάλαβε, είναι αργά. Είχε 9 χρόνια χρόνο να στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα του ευρωπαϊσμού, δεν το έκανε. Έλειπε, πιστεύετε, έτσι, αυτό που λέμε το όραμα, το σχέδιο, μια προγραμματική στρατηγική από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτή την Κομισιόν που τελειώνει σιγά σιγά η θητεία της? Ο κύριος Μπαρόζο, παρόλο που ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ήταν τεχνοκράτης. Mm. Του άρεσε ο απόλυτος έλεγχος του συστήματος της Κομισιόν. Δεν ήθελε όμως ένα ευρωπαϊκό όραμα και μια υλοποίηση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού βήματος μπροστά. Τεχνικό της εξουσίας έχω ακούσει να αποκαλούν και την κυρία Μέρκελ. Πιστεύετε ταιριάζανε με τον κύριο Μπαρόζο σε αυτό? Ταιριάζανε πάρα πολύ. Ταιριάζανε πάρα πολύ. Μόνο και μόνο να περάσουν την ιδέα ότι το μνημόνιο είναι κάτι καλό. Και το κάνανε. Η πλειοψηφία των Γερμανών αυτό πιστεύει. Mm.
κάποιοι στην Ελλάδα αυτό πιστεύουν. Είναι απίστευτο ότι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς της Ευρώπης, να τους κάνουν να πιστεύουν οι πολίτες με το τεντωμένο δάχτυλο της ηθικής, της προτεσταντικής ηθικής βέβαια, ότι η αμαρτωλή είναι αυτή στον Νότο και η καλή είναι αυτή πρέπει να τιμωρηθούν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό όμως δεν γίνεται από μόνο του. Δεν γίνεται εάν στέλνουμε ή τους ίδιους πολιτικούς ή ακραίους πολιτικούς οι οποίοι θέλουν τη διάλυση. Αυτό βολεύει την κυρία Μέρκελ, ότι θα έχει εδώ έναν θεσμό ο οποίος δεν εκπροσωπεί πλέον το ευρωπαϊκό όραμα αλλά τη διάλυση της Ευρώπης. Όχι, αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολίτες οι οποίοι θέλουν την Ευρώπη, θέλουν την ομοσπονδιακή Ευρώπη, η οποία ομοσπονδία είναι μια ομοσπονδία της αλληλεγγύης, δεν μπορεί και αλλιώς. Ο όρος όμως αλληλεγγύη έχει ξεχαστεί πια νομίζω στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, έτσι. Σε μια ομοσπονδία, πάρτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι δεν είναι και πολύ γνωστές για την κοινωνική πολιτική, όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες η χρεοκοπημένη Καλιφόρνια δεν είδε ποτέ τον κίνδυνο να την πετάξουν έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μιλάω και για αυτή την αλληλεγγύη, την αυτονόητη αλληλεγγύη ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται. Όλη αυτή η ιστορία με την Ελλάδα άρχισε και με αυτή την, με αυτή την ιδέα, ειδικά των Γερμανών, ότι υπάρχει η δυνατότητα να βγάλουμε μια χώρα, σαν για παράδειγμα την Ελλάδα, να τη βγάλουμε έξω. Σε μια ομοσπονδία δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα δεν προβλέπετε. Πρέπει η επόμενη Βουλή να περιέχει αρκετούς πολιτικούς οι οποίοι πιστεύουν πάλι στο ομοσπονδιακό όραμα της Ευρώπης. Η επόμενη Ευρωβουλή, στην οποία, ναι. Για να καταλάβω λοιπόν, θα είστε υποψήφιος εσείς με ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Εγώ θα κατέβω στην Ελλάδα με μια ανεξάρτητη λίστα, με έναν σχηματισμό, με μια πλατφόρμα η οποία θέλει να δώσει ένα βήμα στον πολίτη τον Έλληνα, ο οποίος δεν ακούγεται σε αυτό το θεσμό. Αποφάσισε να φύγω από τη Γερμανία. Κατάλαβα κάποια στιγμή ότι οι Γερμανοί βάζουν φωτιά στο ευρωπαϊκό σπίτι. Δηλαδή, οι ίδιοι με την αιμονή τους για μερικά πράγματα έφυγαν από το... Ήσασταν όμως και ένας άνθρωπος που το εξηγούσατε κάποια πράγματα στους Γερμανούς. Τώρα θα λείπει αυτός ο άνθρωπος. Όχι. Ακόμα μιλάω γερμανικά. Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον των γερμανικών media, των μέσων ενημέρωσης της Γερμανίας, για την υποψηφιότητά μου στην Ελλάδα. Ήδη έχουν αναγγείλει ότι θέλουν να με συνοδεύσουν, να έρθουν στην Ελλάδα να δουν το πώς είναι να κατέβει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει και για την Ελλάδα, αλλά έχει πολιτευτεί στην Γερμανία πριν. Έχει μια άλλη τεχνογνωσία. Να σας προβοκάρω λίγο. Είχε ακουστεί ότι κάνατε, δεν ξέρω, νομίζω έχετε κάνει επαφές με... Σας είχαν ίσως προτείνει, δεν ξέρω, και από άλλα κόμματα. Μήπως πει κάποιος κακοήθης ότι ο Χατζημαρκάκης τελικά κατεβαίνει μόνος του επειδή δεν του πρότεινε κανένα από τα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα της Ελλάδας να κατέβει μαζί τους? Πρώτα απ' όλα, ο χώρος της πολιτικής δεν μοιάζει με το ποδόσφαιρο, όπου μιλάμε για μεταγραφές. Εγώ δεν πήγα ποτέ για μεταγραφή. Αυτό όμως που ήθελα να καταλάβω ήταν το ελληνικό σύστημα. Βεβαίως μιλούσα με πολιτικούς, με βουλευτές, με κάποια παιδιά τα οποία εκπροσωπούν μια πολιτική ιδέα για να καταλάβω το σύστημα. Ποτέ όμως δεν μπήκα σε διαπραγματεύσεις. Δεν έγινε αυτό. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι για να είμαι πιο χρήσιμος για την ελληνική κοινωνία, για τον Έλληνα πολίτη, δεν πρέπει να αποκλειστώ διαλέγοντας ένα πολιτικό κίνημα, μια υπάρχουσα πολιτική παράταξη. Όχι. Πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα χωρίς ταμπέλα, χωρίς χρώμα. Ο κόσμος έχει βαρεθεί Τις ταμπέλες. Είσαι μπλε. Εγώ είμαι πράσινος. Σου πετάω λάσπη γιατί δεν μου αρέσει ότι είσαι μπλε. Αυτό δημιουργεί μια λύση? Όχι βέβαια. Αλλά ίσως αρέσει σε αυτό το σύστημα να βλέπει τις ταμπέλες και να πετάει λάσπη στις ταμπέλες. Φαντάζομαι ότι ο χώρος που κινείστε παραμένει αυτό που λέμε ο χώρος των ευρύτερων, φιλελεύθερων, τόσο όχι, κοινωνικά. Όχι. Πώς θα το χαρακτηρίζετε εσείς? Εγώ θα το χαρακτηρίσω ως χώρος των ρεαλιστών. Των
Εντάξει, είναι λίγο παρεξηγημένος ο όρος ίσως στην Ελλάδα, αλλά του δεν ρεαλιστή. Είναι. Όχι, του φιλελεύθερου. Ο όρος του φιλελεύθερου. Και γι' αυτό δεν θέλετε και να τον χρησιμοποιήσετε. Εάν μιλάμε τώρα για τον φιλελευθερισμό του Ελευθέριου Βενιζέλου, είναι άλλη υπόθεση. Όμως δυστυχώς ο όρος αυτός έχει περάσει κάποιες περιπέτειες, ναι, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Δεν κάνει πλέον. Σκέφτηκα, να το πω ξεκάθαρα, από τον φιλελευθερισμό τον οποίο έχω ζήσει στη Γερμανία. Αυτός ο φιλελευθερισμός στο τέλος έμοιαζε με εγωισμό. Όχι με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό τον οποίο γνώριζα στον Hans Dietrich Genscher για παράδειγμα, ή τον οποίο περίμενα διαβάζοντας τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το κίνημα των φιλελευθερών τότε. Είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν για μένα. Εγώ κοιτάω μπροστά και μπροστά βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στον χώρο της αριστεράς στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι στον χώρο της δεξιάς, του κέντρου, όμως θέλουν αποτέλεσμα. Δεν θέλουν πλέον τα λόγια, τα ξύλινα λόγια, τα σύννεφα. Θέλουν μια σωστή πολιτική ιδέα να υλοποιηθεί. Και αν αυτή η ιδέα προέρχεται από τον αριστερό χώρο, όμως μας δίνει μια λύση, αν προέρχεται από τον φιλελεύθερο δεξιό χώρο, μας δίνει λύση, για μένα είναι σωστή. Δεν με νοιάζει από πού πηγάζει, με νοιάζει προς τα πού πάει αυτή την κοινωνία. Και τι άνθρωποι θα είναι σε αυτή τη λίστα πέραν, εκτός από εσάς? Πάντως δεν θα είναι πολιτικοί. Παλιοί πολιτικοί. Δεν θα είναι παλιοί πολιτικοί του συστήματος. Δεν με νοιάζει να είχε κάποιος κάποτε μια εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με νοιάζει αυτό. Βοηθάει αυτό. Γιατί κάθε εμπειρία. Παρθένος δεν είναι κανείς, μάλλον. Παρθένος δεν είναι κανείς. Αλλά εγώ θέλω πραγματικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, γιατί βασικά θα κατεβάζουμε μια λίστα. Θα έχουμε μια λίστα με 22, 23, 25 υποψηφίους για τις ευρωεκλογές, να εκφράζουν ότι είναι πολίτες. Απλοί, αλλά ενεργοί πολίτες μιας κοινωνίας. Αν μου επιτρέπετε, θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει κανείς. Την Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου θα την προτείνω για αυτή τη λίστα. Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου έχει φτιάξει μια σχολή για σκυλάκια που οδηγούν τυφλούς. Οδηγούς τυφλών. Ναι, οδηγούς τυφλών. Η ίδια είναι τυφλή. Η ίδια έχει ειδικές ανάγκες. Την γνώρισα προετοιμάζοντας μια νομοθεσία για την προσβασιμότητα ιστοσελίδων στην Ευρώπη. Για τυφλούς ειδικά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι χαρισματική, έχει έναν πολιτικό λόγο και είναι πάρα πολύ δημιουργική στις κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί έχει φτιάξει μια κοινωνική επιχείρηση και εκπαιδεύει τα σκυλάκια σε μια τέτοια σχολή. Και είναι και νέα σε ηλικία, φαντάζομαι. Είναι σχετικά, έτσι, ναι. 35, 36, 37 εκεί. Και μου αρέσει αυτό το στυλ, να είναι κάποιος στη κοινωνία να παλεύει, να την παλεύει, αλλά να θέλει να συμμετέχει στη δημοκρατία. Έστω και να έχει προβλήματα τα οποία δεν έχουν οι άλλοι. Γιατί δεν είναι εύκολο να έρχεσαι μόνη με σκύλο από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, από Παρίσι, όπου πας στο τρένο. Το καταφέρνει όμως. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δείξουμε. Σε αυτή τη Βουλή, σε αυτή την Ευρώπη, ότι υπάρχει δημιουργική Ελλάδα. Εγώ πιστεύω στην Ιωάννα Μαρία πάρα πολύ και είναι το όνομα που θέλω να σας πω. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, βέβαια. Δεν θα τους αποκαλύψετε ακόμα όλους, αλλά ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχατε κάποιες αντιδράσεις ως τώρα, είτε από απλό κόσμο, είτε από μέσα ενημέρωσης ή από πολιτικούς και συναδέλφους σας εδώ, Έλληνες άλλων κομμάτων? Ποιες ήταν οι πρώτες τους αντιδράσεις, μαθαίνοντας ότι σκοπεύετε να κάνετε αυτό το βήμα? Θα σας πω πρώτα τις αρνητικές αντιδράσεις, οι οποίες ήταν από τον ακροδεξιό έως εθνικιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα δεν έχω δει αρνητικές αντιδράσεις. Έχω δει πολλές θετικές αντιδράσεις. Περίπου 50 πολίτες κάθε εβδομάδα μας στέλνουν ένα email, ένα γράμμα, μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε θέλω να είμαι μέσα. Μικρά κόμματα έρχονται, λέσχες, οργανισμοί και θέλουν, με προσκαλούν να κάνω μια
κουβέντα, να τους πω μια κουβέντα, να μπούμε σε έναν διάλογο. Αυτό με γεμίζει με μεγάλη χαρά. Επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα που βαρέθηκε ίσως το παλιό σύστημα και θέλει πραγματικά να πιστέψει πάλι στο όραμα μιας κοινωνίας πολιτών. Εντός Ευρώπης όμως και όχι εκτός Ευρώπης. Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα, κύριε Χατζημαργάκη. Φαντάζομαι βέβαια κοντός ψαλμός αλληλούια θα μάθουμε, θα συζητήσουμε ξανά μέχρι το Μάιο, μέχρι τις ευρωεκλογές. Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ για αυτή έτσι, την πρώτη ενημέρωση για τα καινούργια σας σχέδια και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι σύντομα μαζί σας εδώ από το Στρασβούργο. Ευρωεκλογές πλησιάζουν και βεβαίως τα θέματα πια θα είναι πολλά και ίσως και πολύ πιο συχνά και θα χρειαστεί να τα συζητήσουμε. Καλό σας βράδυ. Why not? 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 Why not?